Και ας έχω και λίγο έτσι μερικά πράγματα όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και μένει μόνη της με τον καλό της να βρει καψάλι. Εκεί ποιος μαγειρεύει? Ποιος μαγειρεύει? Έλενα. Είναι καλή νοικοκυρά Κατερίνα. Μαγείρισε ενώ η Έλενα ξεκάθαρα στο νούμερο 4. Δρόμος FM εδώ, 89,8. Μια πολύ ωραία συναυλία με τα πλαίσια που είναι και οι απόκριες τώρα και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μπει λίγο και σε ρυθμούς Eurovision και θέλω να μου πεις αν έχεις δει τις υποψηφιότητες που θα στείλει η χώρα μας. Όχι, για τις δικές μας δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω πολύ καλά για τη Φουρέιρα που θα πάει την Κύπρο, την εύχομαι καλή επιτυχία. Και οποιοδήποτε θα πάει για την Ελλάδα, καλή επιτυχία. Εντάξει, Κύπρος, Ελλάδα για μένα είναι μια χώρα. Από την άλλη, πάντα εύχομαι και πολύ καλή επιτυχία και στη Σουηδία. Είναι οι πατρίδες μου, τι να κάνω. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά, να καίω σαν ξέρω. Η ΕΡΤ έχει θέσει ως κανόνα να είναι τα τραγούδια σε απόλυτα ελληνικό στίχο. Εσένα αυτό σε βρίσκει, συμφωνεί? Γιατί όχι. Καταρχάς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη γλώσσα. Έχουμε μια από τις πιο, όχι μια, την πιο δύσκολη γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Και για ποιο λόγο να μην την τραγουδάμε κιόλας. Τις δύο τελευταίες σεζόν σου έχουμε απολαύσει ως coach στο Voice. Πέρασα πάρα πολύ καλά και τις δύο χρονιές και θα έλεγα ότι ίσως και λίγο περισσότερο τη δεύτερη, γιατί ήμουνα πιο συγκεντρωμένη, ήμουνα εδώ, ήμουνα στην Ελλάδα όταν έκανα το coaching. Του χρόνου θα είσαι πάλι εκεί να πατάς το κουμπί? Θα το ήθελα. Θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί όχι. Πολλοί λένε ότι οι συμμετέχοντες στα talent shows, παιδί μου, δεν έχουν μια συγκεκριμένη πορεία μετά. Επειδή περνάνε πάρα πολλά παιδιά από το The Voice. Κάποια παιδιά θα καταφέρουν να κάνουν και κατευθείαν μετά από το The Voice. Κάποια παιδιά ίσως αργήσουν και κάνουν πράγματα. Κάποια μπορεί να μην έχουν την τύχη κιόλας, όσο και ταλέντο και να έχουν. Είσαι μια γυναίκα με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θέλω να μου πεις αν προλαβαίνεις να απολαύσεις την καθημερινότητά σου. Το χρόνο που βρίσκω είναι να είμαι με την οικογένειά μου, με τους αγαπημένους μου φίλους, να βρισκόμαστε γύρω σε ένα τραπέζι, να τρώμε, να γελάμε. Μαγειρεύω πολύ, σχεδόν καθημερινά. Το έχω απέτηση από τον εαυτό μου δηλαδή. Και η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι? Διάφορα. Διάφορα. Και ελληνικά και ιταλικά. Κινέζικα, Ιαπωνέζικα τα μαγειρεύω μόνο. Πρόσφατα είδαμε πολύ τρυφερές και πολύ όμορφες και γλυκές φωτογραφίες με τον σύντροφό σου. Όταν σε απαθανατίζουν εσένα, σε ενοχλεί? Κοίτα, δεν ασχολούμαι τι γράφουνε γενικότερα. Αυτό μόνο. Πώς είναι έτσι και έτσι. Το γέλιο μου έχει σκέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πάρτι του Δρόμος FM 89,8 είναι πολύ λαμπερή.